Έχουν ζητήσει τη βοήθεια από το υπεραστικό ΚΤΕΛ. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο διευθυντής του, ο κύριος Γιώργος Χαλεπάκης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από τον 984. Καλημέρα σας, κυρία Δουλιαράκη, και σε εσάς και στους ακροατές μας. Λοιπόν, ακούσατε τι έχω πει. Περιμένω τώρα από εσάς την ενημέρωση για να ξέρει ο κόσμος. Άκουσα με πάρα πολύ προσοχή και ιδιαίτερα άκουσα αυτό που είπατε για το ατύχημα με το λεωφορείο στην Κωνσταντινούπολη λόγω του πάγου. Σας έχω πει και άλλες φορές επικοινωνίας μας ότι τα στάνταρ ασφαλείας εταιρείας μας είναι πολύ ψηλά, οπότε όταν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη μη ασφαλούς εκτέλεσης του δρομολογίου, προτιμούμε να μην πραγματοποιείται παρά να ρισκάρουμε καμιά φορά την ασφάλεια των επιβατών μας. Να έρθουμε στα σημερινά. Σήμερα εμείς πραγματοποιούμε δρομολόγια στο βόρειο δικό άξονα, δηλαδή από Χανιά μέχρι Σιτία και Ιεράπετρα, και στον κάθετο άξονα μέχρι τις Μοίρες, την Πάκη, η Αγιά Γαλήνη. Και εδώ στο κοντινό προορισμό των Αρχανών. Δεν γίνεται δρομολόγιο σε καμιά άλλη περιοχή. Δηλαδή ούτε Ανόγια υπάρχει θέμα, ούτε Οροπέδιο Λασιθίου, ούτε Αρκαλοχώρη Καστέλη, ούτε Μεσοχωριά Σήμη. Δρομολόγια γίνονται μόνο στους προορισμούς που σας είπα προηγουμένως. Να τους πω άλλη μια φορά. Χανιά. Τα δρομολόγια Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά και επιστροφή. Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα και Ηράκλειο, Νικόλαο, Σιτία και επιστροφή. Ηράκλειο, Μοίρες, Τυμπάκη, Αγιά Γαλήνη και επιστροφή. Και Ηράκλειο, Αρχάνη και επιστροφή. Μάλιστα. Σε αυτούς τους προορισμούς πραγματοποιούμε δρομολόγια όσο παρακολουθούμε βέβαια το φαινόμενο, εάν επιδεινωθεί, πιθανόν και εκεί είτε να ματαιωθούν κάποια δρομολόγια και να αραιώσουν, είτε να μην γίνουν καθόλου. Ανάλογα με το φαινόμενο, γιατί οι πληροφορίες μας είναι ότι θα επιδεινωθεί τις απογευματινές ώρες, οπότε παρακολουθούμε και ανάλογα θα αποφασίσουμε πού θα πραγματοποιήσουμε τον δρόμο. Τουλάχιστον για τον κάθετο άξονα σημαίνει ότι ανεβαίνεται από Αγία Βαρβάρα, από παραδοσιακά. Ναι, μας, ναι, μας ναι. Δίνει έτσι προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με την κυκλοφορία για να κατέβετε κάτω και να ανέβετε. Ναι, ναι, προς το παρόν δεν υπάρχει πρόβλημα. Επικοινωνούμε με τα κατατόπους αστυνομικά τμήματα, με τους δήμους και παίρνουμε το OK, μαθαίνουμε για την κατάσταση του οδοστρώματος και ανάλογα αποφασίζουμε για την εκτέλεση του δρομολογίου. Κύριε Χαλεπάκη, αυτό το οποίο έγινε είναι ποιο, δηλαδή δεν ξεκίνησε καν ένα δρομολόγιο να γίνει σε περιοχές που δεν αναφέρατε επειδή ξέρατε ότι υπάρχει πρόβλημα, ή έφυγε το λεωφορείο, αντιμετώπισε πρόβλημα και υπήρξε επιστροφή? Όχι, όχι, δεν ξεκίνησε καθόλου. Καθόλου, μάλιστα. Προσπαθούμε να έχουμε πληροφόρηση πριν πριν να ξεκινήσει το λεωφορείο. Με βάση αυτά τα στάνταρ ασφαλείας, όπως είπατε, για την ασφάλεια ακριβώς, των πάντων ακριβώς. Και των επιβατών και των οδηγών και των λοιπόν, λέμε για άλλη μια φορά: Ηράκλειο, Προσχανιά, Ρέθυμνο, Σιτία, Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα, Αρχάνες, Μοίρας, Αγία Γαλήνη. Προς το παρόν αυτά τα δρομολόγια, τα υπόλοιπα δεν γίνονται εξαιτίας της κακοκαιρίας και βέβαια πάγους και όλα τα υπόλοιπα με χαμηλές θερμοκρασίες. Καλό είναι να επικοινωνούν οι επιβάτες που σκέφτονται να ταξιδέψουν με τα τηλεφωνικά μας κέντρα, να μπαίνουν στη σελίδα μας στο ίντερνετ η οποία ενημερώνεται, να πληροφορούνται για την πραγματοποίηση των δρομολογίων, ώστε να μην ταλαιπωρηθούν να μπουν στον κόπο να πάνε στους σταθμούς και μετά να αναγκαστούν. Ωραία. Στρέπουν. Και αν κάποιος γράψει στο διαδίκτυο υπεραστικό ΚΤΕΛ, θα τον βγάλει άμεσα. Αλλά δώστε ένα τηλέφωνο στον αέρα που μπορεί κάποιος να επικοινωνεί. 2-81-0-246-530. Υπάρχει ενημέρωση, υπάρχει άνθρωπος εκεί όλη μέρα με αποκλειστικό σκοπό, ειδικά αυτές τις μέρες, να ενημερώνει τον κόσμο και να τον πληροφορεί για την πραγματοποίηση των δρομολογιών. Ήθελα να πω ακόμα ότι ακυρώσαμε και το αποψηλό δρομολόγιο προς Πάτρα Ιωάννινα και προς Λαμία Λάρισα Θεσσαλονίκη, δεν θα πραγματοποιηθεί απόψε και θα ενημερώσουμε αν γίνει το αυριανό ανάλογα με την εξέλιξη του φαινομένου. Ναι, διότι υπάρχουν προβλήματα σε όλους τους δρόμους, σε όλη τη χώρα εξαιτίας του χιονιού και έτσι είναι ακριβώς προτιμότερο να υπάρχει η ασφάλεια των ανθρώπων που ταξιδεύουν και ακριβώς, με τα δικά σας λεωφορεία. Ακριβώς, 2 μέρες είναι, 2-3 μέρες, ας κάνουμε υπομονή, αν δεν είναι απαραίτητες μετακινήσεις μας, να περάσει και αυτό και συνεχίζουμε. Ωραία. Θα υπάρξει νομίζω ανακοίνωση, θα τη γνωρίζει ο κόσμος, αλλά δώσατε το τηλέφωνο 246-530-281-0. Και στα social media ανακοινώνουμε και στα μέσα στέλνουμε δελτία τύπου, θα ανακοινώσουμε για οποιαδήποτε αλλαγή.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η πρωινή μας η εικόνα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Χαλεπάκη. Καλημέρα σας από το 984.